Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους. Στα 11 λεπτά μετά από τις 5 είστε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ξεκινάει το πρώτο All About Aris On Air για αυτή την εβδομάδα. Χρήστανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, στον απόήχο ενός αγωνιστικού τριημέρου και μετρώντας αντίστροφα πλέον για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι τη σεζόν. Έχουμε μπει σε ευρωπαϊκή εβδομάδα, θα κινηθούμε σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, σε ρυθμούς Κόλος Κοβαλίφκα τα επόμενα 24 ώρα εν ώψη της αναμέτρησης του Άρη με τους Ουκρανούς την ερχόμενη Πέμπτη στις 9 η ώρα το βράδυ στο Κλεάνθης Βικελίδης, παιχνίδι το οποίο θα μας απασχολήσει φυσιολογικά και η σημερινή εκπομπή αλλά και στις επόμενες ημέρες. Επικοινωνία δική σας με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54222 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Δεν θα έχουμε γραμμές σήμερα, γραμμές στην επόμενη εκπομπή, 6.30-7.30. Λοιπόν, θα μιλήσουμε εννοείται για το παιχνίδι της περασμένης Παρασκευής, αν και φαντάζει κάπως μακριά είναι η αλήθεια, αλλά παραμένει εννοείται στην επικαιρότητα το μάτς με την Λαμία. Θα ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο μάτς, τι είδαμε, την ουσία που ήταν και τρεις βαθμοί για την ομάδα. Θα δώσουμε το ρεπορτάζ για το πώς προετοιμάζεται ο Άρης εν ώψη του αγώνα με την Κόλος Κοβαλίφκα, η οποία και αυτή είχε εύκολο έργο το περασμένο Σάββατο κόντρα στην PFK Lviv, την οποία κέρδισε με το εμφατικό 4-0 και χαζέψαμε νομίζω όλοι λίγο πολύ, λίγο τη χαζέψαμε την Κόλος το απόγευμα του Σαββάτου. Να τσεκάρουμε λίγο τι εστί Κόλος και ποιο είναι τέλος πάντων ο επερχόμενος αντίπαλος του Άρη. Δεν ακούστηκε καλά, ναι, οκ. Τι εστί Κόλος. Δεν ακούστηκε πάρα πολύ καλά, δεν το σκέφτηκα τόσο καλά πριν. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Το χέρι εδώ του Τζέκο, πού το βλέπουν? Δεν ξέρω, φίλε, τι να σου πω. Εγώ βλέπω ότι όλη η πόλη έχει ευαισθητοποιηθεί με τη Λαμία. Όλη η πόλη, βασικά ένα κομμάτι. Κάτσε να δω. Πώς, ρε φίλε, όντως υπάρχει χέρι. Τι πάει. Τζέκο είναι το 6. Τζέκο είναι το 6. Πού είναι το χέρι? Έχει την ακουμπάει με το χέρι. Δες που σηκώνει το πόδι του ο Νιάσε όμως. Είδα και την κυβίστηση του Πανουριά. Εντάξει, φίλε, κοιτάξτε, θα σου πω κάτι. Για τη διαιτησία, ο καθένας λέει τα δικά του, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, μπορώ να αντιληφθώ πως σε ένα μέσο ενημέρωση, ας πούμε, ενώ έχει πει, ας πούμε, ο Βαρούχας ότι δεν είναι πέναλτι της Λαμίας, να βάζει τίτλο κανονικό τον γκολ της Λαμίας, δεν δόθηκε και πέναλτι. Όχι, ορθώς δόθηκε το πέναλτι. Ο Βαρούχας λέει για το πέναλτι του Άρη ότι ορθώς δόθηκε. Ναι. Τι καταλαβαίνεις εσύ? Ότι της Λαμίας το πέναλτι δόθηκε ορθώς. Πού δεν δόθηκε? Δηλαδή η Λαμία έχει προηγηθεί με ένα μούφα πέναλτι και παρόλα αυτά το πνίγουμε το συγκεκριμένο. Έχει ευνοηθεί ο Άρης. Ναι, φίλε. Πήρε ένα μούφα πέναλτι. Να δεχτώ λοιπόν ότι της ακυρώθηκε το κανονικό τον γκολ. Μία ή μία. Μία ή άλλη. Θεωρητικά πάντα, έτσι. Η πρώτη αφισβητούμενη φάση είναι εις βάρος του Άρη. Αν δεν είναι αφισβητούμενη, δεν υπάρχει πέναλτι. Ναι. Δεν υπάρχει. Το λέω, δεν τώρα, υπάρχει ναι. Πέναλτι. Εμένα μου έκανε εντύπωση πως δεν πήγε στο ΒΑΡ να το δει. Τι? Ναι, γιατί το εμπιστεύτηκε αυτόν που είναι στο ΒΑΡ. Μεγάλη. Τον κύριο Μανούχο δηλαδή. Ναι. Εντάξει, και ο Μανούχος ακύρωσε τον γκολ μετά. Αν και αν δει το. Τσίμπα τη εδώ πέρα. Αν δει τη φάση. Τι ωραία μπαλιά από τον έβγαλε όμως. Ναι. Και αυτό το έκανε ωραία. Αρκετά και βασανιστικά. Αν δει τη φάση του. Κάτι θέλω να πω. Το ξέχασα με σένα πετάκια συνέχεια. Το ξέχασα, ρε φίλε. Πάλι εγώ φταίω. Εσύ φταίς. Πάντα μια ζωή εγώ. Ναι. Το ξέρω. Λοιπόν. Πολύ ωραία στενό το φιλέκα που πήγε στο κέντρο. Ο Εμπασί. Λοιπόν. Το ξέχασα τώρα τελείως. Από δύο οργανώσεις. Για το γκολ της Λαμίας που ακυρώθηκε. Πάμε. Όχι, δεν ήθελα για αυτό. Για ποιο? Και για το γκολ του Λόπεθε νομίζω είχε κάτι το βίντεο της Λαμίας. Τι, ότι υπήρχε offside και τάχα, ας πούμε. Ναι, ότι είναι offside. Είναι offside, ναι. Έγινε. Όπα. 9 η ώρα παίζουμε. 9 η ώρα. Ξέρω, ναι. Την Πέμπτη. Ελπίζω να μην χρειάζεται πάμε παράταση. Τσακ μπαμ 3-0, γεια σας. Εγώ ελπίζω να προκληθώ ακόμα και αν είναι στο 28ο πέναλτι. Αυτό μετράει στο τέλος της ημέρας, να προκριθείς. Λοιπόν, θα τα πάρουμε τη σειρά λίγο. Να τα πάρουμε. Να πούμε 5 πραγματάκια και φυσικά πρέπει να πούμε 5 πραγματάκια για το παιχνίδι της Παρασκευής, αφού δεν είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Πριν όμως πάμε ειδικά στο παιχνίδι του Άρη,
Είμαστε έτοιμοι με το δάσκαλο. Με το δάκτυλο στη σκανδάλη. Εγώ βέβαια σε κάποια τέτοια μάτς κάνω εκαθάριση στο Facebook. Σε κάτι τέτοια παιχνίδια που την ώρα του αγώνα κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι εμείς δουλεύουμε εκείνη τη στιγμή, ό,τι δουλειά και αν κάνουμε. Δεν αντιλαμβάνονται ότι όπως έχουν αυτή η αγωνία, ακόμα και αν δεν δουλεύουμε, έχουμε την αντίστοιχη και εμείς. Ένταση. Αλλά το κυριότερο απ' όλα, την ώρα του αγώνα, στο 30, το 50, διώχνουμε τον προπονητή. Φέρνουμε άλλον προπονητή, ο οποίος μάλιστα παίρνει 1 εκατομμύριο στη Μακάμπη και πήγε πριν 15 μέρες. Δηλαδή δεν έχουμε το μυαλό να σκεφτούμε κάποιον ότι αυτό που γράφουμε είναι μια τεράστια μπούρδα. Το Δόνι. Μου φέραν το Δόνι, ναι. Τεράστια μπούρδα. Η οποία μπούρδα, όταν χάνει ο Άρης από τη Λαμία και το στέλνει στον κύριο δημοσιογράφο, τρελαίνεται ο κύριος δημοσιογράφος και την πληρώνει ο Παπαδόπουλος πάλι δίπλα του. Πάντα την πληρώνει ο Παπαδόπουλος. Ναι. Ξέρεις τι είναι αυτό. Αυτό είναι έλλειψη σεβασμού στην ψυχοσύνθεση του άλλου, στην ψυχολογία του άλλου, ρε φίλε. Και φυσικά δεν είσαι υποχρεωμένος να ξέρεις εγώ τι κάνω στο σπίτι μου, τι ψυχολογία έχω ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είσαι υποχρεωμένος να σεβαστείς ότι όταν ο Άρης παίζει 6 και 4, 6 και 4 με 8, 6 και 4 με 9, εγώ δουλεύω. Είναι η εργασία μου αυτό. Δεν γίνεται να με βορβαδίζεις εσύ με μπούρδες. Το λέω δημόσια γιατί πραγματικά δεν θέλω να το γράψω στον καθένα από εσάς που το κάνετε αυτό το πράγμα πολλές φορές. Γιατί πραγματικά και εγώ και ο Νίκος το έχετε αντιληφθεί όλα αυτά τα χρόνια. 20 τόσα χρόνια που είμαι εγώ, άλλα 10 που είναι ο Νίκος και παραπάνω. Είσαι 10. 11. Και τα τελευταία, την τελευταία δεκαετία έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ το Messenger και τα Viber και τα λοιπά. Δηλαδή η άμεση επικοινωνία με τον κόσμο. Εγώ το χαίρομαι. Εγώ θέλω να μιλάω και με τον κόσμο και να έχω επικοινωνία με ακροατές, με αναγνώστες. Πολλές φορές μας βοηθάτε κιόλας, πραγματικά. Ειδικά παιδιά που πριν με ένα πολύ καλό παιδί, τον Γιώργο. 2-3 φορές ήταν πολύ εύστοχος. Μου στείλε παίκτες, τέτοια κτλ. Το ψάχνει. Προχθές ξύπνησε τον Παπαδόπουλο με τον Ισπανό, το στόπερ. Δεν προχωρεί. Εγώ δεν είπα να προχωράει. Εγώ λέω ότι υπήρξε δημοσίευμα στο εξωτερικό. Αλήθεια. Αυτό λέω. Δηλαδή είστε εν δυνάμει ρεπόρτερ όλοι σας. Και πολλοί από εσάς το κάνετε με απόλυτο σεβασμό και στη δική μας τη δουλειά, αλλά και στον Άρη. Και το χαίρομαι αυτό και πραγματικά το χαίρομαι. Την ίδια στιγμή υπάρχει κάποιοι που οι οποίοι, πέρα ότι είστε τεχνικοί διευθυντές προπονητές ή οτιδήποτε, το κάνετε και με αγένεια. Και παρεξηγέστε μετά να σας σβήσω. Την ώρα του αγώνα είναι νόμος, δεν στέλνεις τίποτα. Παρ' όλα αυτά, έχει διώξει το 31 στον Ένινγκ. Το καλύτερο απ' όλα είναι ένας άλλος με τον Μπουμπένιο Λόπεθ. Δεν βάζουμε γκολ με αυτό το παλτό ούτε σε 2 αιώνες. Περνάει ένα τέταρτο, το καρφώνει ο Λόπεθ. Τώρα πες μου, τι να τον πω εγώ αυτόν. Πολύ ήταν με τον Λόπεθ την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, το πάω και γενικότερα. Είναι άσχετη. Δεν κάνει. Γιατί άκου να σου πω κάτι. Εγώ δεν θα πω ότι κάνει, ρε φίλε. Μα είναι νωρίς ακόμα. Εγώ δεν θα πω ότι κάνει. Έχει ένα συγκεκριμένο βιογραφικό άνθρωπος. Είναι ένας ποδοσφαιριστής των 200-250.000 σήμερα. Γιατί πριν 2 χρόνια ήταν των 500. Έτσι. Τον είδε το τμήμα scouting, τον είδε ο προπονητής, τον είδε και εδώ είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ο παίχτης, ο οποίος έπαιζε τη θέση και ήταν πρωταθλητής Ευρώπης και έχει παίξει στον Άγιαξ, στη Σάλκε, στη Βέρντερ, από εδώ, από εκεί. Και είδανε κάποια χαρακτηριστικά. Και έρχεσαι εσύ, ο FIFA 34, που επειδή παίζεις FIFA, νομίζεις ότι ξέρεις καλύτερα τα χαρακτηριστικά των παίκτων. Να παίρναμε λίγο το Σαντίκο. 800 πήγε στο Ερζερούμ που πήγε. Με 800. Δηλαδή, μερικές φορές πραγματικά. Και άντε, κάποιοι που έχουν άγνοια ή οτιδήποτε άλλο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, την ώρα του αγώνα να παίρνει ο παίκτης και αυτή τη μύρλα και την γκρίνια και την κακομοιριά την οποία τώρα την στέλνει στα κινητά μας. Όταν είστε γήπεδο, την μεταφέρετε στο γήπεδο. Υπήρχε λοιπόν, για να επανέλθω, πέρα την κεφαλιά που έριξε κυριολεκτικά ο Λόπεθ σε όλους αυτούς τους γκρινιάριδες και μακάρι να ρίξει άλλες 30 τέτοιες. Θεωρώ ότι η πλειοψηφία θα το χαρεί και θα πει έκανα λάθος. Υπάρχουν και κάποιοι οποίοι θα συνεχίσουν στο ίδιο τέμπο. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί. Υπάρχει λοιπόν ένα παιχνίδι, για να πάω εξειδικευμένα, τώρα μου στέλνουν μηνύματα αυτοί που τους ξεφώνησα, μάλλον. Λοιπόν, υπάρχει ένα παιχνίδι την Παρασκευή,
Ναι, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ήταν υπέρ του Λόπεδ. Έχεις δίκιο. Ναι, θα πάμε για μπάσκετ. Λοιπόν. Κάτσε, γιατί μου στείλανε μεταγραφή τώρα εδώ. Ναι. Λοιπόν, θα πω και για το Ματίγια. Υπάρχει ένα παιχνίδι την Παρασκευή, λοιπόν, το οποίο ξεκινάει ο Ένινγκ με χειρότερο τρόπο από ό,τι είπαμε να μην ξεκινήσει. Δεν το είπαμε όμως αυθαίρετα. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα το Βόλο και εδώ για το Βόλο δείτε λίγο τι έγινε στο Ατρόμητος Βόλος όσοι βιαστήκατε με το φιλικό. Ξεκινάει με τρία αμυντικά χαφ απέναντι σε αυτή την ομάδα της Λαμίας. Δεν έχω δει τον Απόλλωνας Μήνης και τα Γιάννενα, αλλά πώς έχω δει Βόλο, Λάρισα, Λαμία, Τρίπολη, Ατρόμητο, είναι η χειρότερη ομάδα. Πανετολικό, είναι η χειρότερη ομάδα η Λαμία. Ξεκινάει λοιπόν απέναντι σε αυτή την ομάδα με τρεις αμυντικούς χαφ και το Μαντσίνη στην κορυφή. Συγγνώμη, στο Καραϊσκάκης. Πώς θα παίξουμε? Με 7 αμυντικά χαφ και χωρίς κορυφή. Δεν γίνεται το 4-3-3 για τον Άρη, πέρα του ότι σε εγκλωβίζει δημιουργικά, γιατί δεν το έχεις δουλέψει. Πώς θα το κάνουμε? Δεν το έχεις δουλέψει. Δεν προλαβαίνεις ένα τέτοιο σύστημα να το αλλάξεις. Μέσα σε 2 και 3 εβδομάδες δεν γίνεται, είναι αδύνατο. Ο Μουρίνιο στα νιάτα σου να ήσουν, δεν γίνεται να το αλλάξεις. Πόσο μάλλον με παίκτες οι οποίοι παίρνουν τα πρώτα παιχνίδια μαζί, αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Έχει 9-10 παίκτες, από τους οποίους οι 6-7 είναι βασικά στελέχη πλέον της ομάδος. Και πας να το παίξεις και χωρίς φορ. Να έχεις ως σημείο αναφοράς ένα φορ, να το αντιληφθώ, να το καταλάβω. Σε ένα βαθμό έχει μια λογική να είναι ο φορ, να πιέζει ο Τζέκο από πίσω, να γίνει τέτοια. Με το Μαντσίνη που χάνονταν ανάμεσα στους δύο στόπερ της Λαμίας, πώς ακριβώς θα απειλήσω εγώ τη Λαμία? Και δημιουργείς, ενώ λοιπόν έχεις τόσο αμυντικογενές σχήμα, είσαι ευάλωτος αμυντικά. Είσαι πιο πολύ ευάλωτος αμυντικά παρά επιθετικά. Γιατί τα τρία σου χαφ, με τον τρόπο που έπαιζες, ήταν άλλαντι άλλων. Καταρχήν ο Ματίγια είναι εκτός τόπου και χρόνου στο μάτς. Εκτός τόπου και χρόνου. Και δεν είναι τόσο στο δημιουργικό κομμάτι που δεν ευθύνεται αυτός, γιατί όταν είναι αυτό που έλεγα, πώς θα περάσει την μπάλα ο Ματίγια, γιατί λέγα, τι μαλώναμε, μου έλεγες κάθετα, θα περάσει μπροστά, πώς θα την περάσει την μπάλα από τα στόπερ, από 10 παίχτες. Τι θέλουν να κάνει? Εγώ θέλω να πετάει την μπάλα από τη μία πλευρά στην άλλη και να μπαίνει γκολ. Άσε τα θέλω, Νικό, πρακτικά. Και σου έλεγα πρακτικά, με απλό μυαλό, με απλά μαθηματικά. Πώς θα περάσει την μπάλα ο Ματίγια από την περιοχή του Άρη και θα τη φτάσει με κάθε το ποδόσφαιρο ο Άρης στον center for? Δεν υπάρχει τρόπος να το κάνεις, ακόμα και αν είσαι ο Τσάβη, όχι ο Ματίγια. Δεν γίνεται. Πρώτο λάθος. Έπαιζε η ομάδα, έκανε το λάθος, έβγαιναν στην κόντρα. Ο Σάκητς έχει αντιληφθεί ότι παίζει δεξιμπακ? Ή νομίζει ότι είναι εσωτερικός μέσος που λες και εσύ που σου αρέσουν αυτά? Γιατί είναι άλλο το εσωτερικός μέσος, είναι άλλο το δεξιμπακ. Ο Σάκητς επίσης ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Γιατί λέμε για τον Ένινγκ, αλλά προφανώς ο Ένινγκ δεν περίμενε θα είναι. Ο Ματίγια εκτός τόπου και χρόνου. Ο Σάκητς εκτός τόπου και χρόνου. Ο Ρόουζ. Να μην πω. Ο στόπερ, ο δεξιμπακ. Να μην πω. Ο στόπερ, ναι. Να μην. Άσε στο δεύτερο, πρώτο ημίχρονο λέω. Να μην πω. Ο Σάσα πατούσε την μπάλα και έπεφτε. Τρεις φορές του δίνει την μπάλα ο Ματίγια σωστά, από τις λίγες που την έδωσε σωστά. Τις δυο πέρασε κάτω από το πόδι του. Και τη μία την πάτησε και έπεσε. Και ο Ντάτκοβιτς. Δεν είχε ο Ντάτκοβιτς τόσα πολλά. Δεν ήταν όμως από τους άλλους. Είναι αδιανόητο να είναι όλοι αυτοί τόσο κακοί ταυτόχρονα. Ο Φέτφα στο πρώτο ημίχρονο δεν ακούμπησε την μπάλα. Είχε σε έναν Γκάμα να προσπαθεί με κάποια ατομική ενέργεια και ψηλό προσπαθούσε ο Γκάνεα, ο οποίος όμως επίσης
ως back, και το είχαμε σημειώσει αυτό να θυμάστε, και ο Γκάνεα και ο Σάκητς, μια χαρά στα ανεβάσματα, ωραία, επιθετικά. Βέβαια με 4-3-3 ανεβάσματα, τι ανεβάσματα, πώς θα τα κάνεις. Πίσω, το πέναλτι που κερδίζει Λαμία, σχεδόν αν δεν είναι πέναλτι. Έχει 3 τραγικά λάθη ατομικά. Γιατί να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Γιατί κράζουμε τον προπονητή για τη διάταξη, την εκπαίδευση, στο 4-3-3, αλλά αυτό αφορά τον τρόπο λειτουργίας στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Πρέπει ο προπονητής, για να ξέρετε ποιον κράζετε, πρέπει ο προπονητής να πει στον Γκάνεα ότι ως αριστερό μπακ θα πρέπει να είναι, όπως βλέπεις στο γήπεδο, αριστερά στην άκρη. Γιατί αν ο Γκάνεα είναι στη θέση του και δεν είναι πέρα βρέχει, δεν θα μπει από εκεί πέρα ο παίκτης της Λαμίας. Πρέπει να πει ο προπονητής στο Ματίγια, ενώ εξελίσσεται η φάση και βγαίνει η κόντρα επίθεση, ότι Ματίγια πρέπει να καλύψεις το χώρο αφού δεν υπάρχει ο αριστερός μπακ. Τον βλέπεις. Πρέπει να καλύψεις εσύ το χώρο και να πας πάνω στον παίκτη που τρέχεις, μια τρέχεις μπροστά, μια τρέχεις προς τα πίσω, γυρνάς, τον κοιτάς και τον αφήνεις να περάσει. Πρέπει να πεις στον Ντάτκοβιτς ότι αγόρι μου είσαι στόπερ. Πρέπει να είσαι εκεί στην περιοχή, στον χώρο ευθύνης σου κτλ. Όταν λοιπόν τρεις παίκτες κάνουν τέτοια ατομικά λάθη, δεν είναι θέμα συστήματος. Είναι θέμα εγκλήματος. Βρίσκεσαι λοιπόν πίσω στο σκορ, έχοντας πολύ κακή εμφάνιση, και νομίζω ότι αν ο Ένινγκ δεν το άλλαζε, που για μένα θα έπρεπε να το αλλάξει στο 45, αλλά προφανώς το έκανε και για λόγους τακτικής, για να μπουν σιγά σιγά οι παίκτες κτλ. Αν δεν άλλαζε αυτό το σχηματισμό, τότε πραγματικά θα υπήρχε θέμα. Το αλλάζει. Και το αλλάζει σωστά. Η μόνη μου ένσταση είναι ότι ενδεχομένως, αλλά το έκανε προφανώς για τα τρεξίματα, θα έπρεπε να βγάλει το Σάσα. Όχι γιατί ο Ματίγια ήταν καλύτερος, ήταν κακός και ο Ματίγια. Αλλά τη στιγμή που επέλεξε να πάει τον Τζέκο πιο πίσω, να παίξει με δύο στην ουσία, ο δεύτερος θα έπρεπε να είναι λίγο πιο δημιουργικός. Αυτή την αίσθηση έχω, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι και θέμα ερμηνείας πολλές φορές και οι προπονητές όντως αυτά τα πράγματα ξέρουν και γνωρίζουν καλύτερα. Κάνει λοιπόν το σωστό και αλλάζει όλη την ομάδα, αλλά την ίδια στιγμή, όταν πρέπει να αλλάξω το δεξί μπακ και να βάλω το Ρόουζ εκεί και να βάλω το μικρό τον Μπακαλιάνη στα στόπερ, αναδεικνύω και το πρόβλημα που έχω. Γιατί okay, το έκανα σε αυτό το παιχνίδι, αλλά το βασικό αμυντικό δίδυμο λογίζεται το Ρόουζ Ντάτκοβιτς. Με την κίνησή σου αυτή δείχνεις ότι σε ένα παίχτη που πόνταρες αρκετά και είπες ο Σάκητς και δεξί μπακ και τα λοιπά και τα λοιπά, ότι δεν τον πιστεύεις τόσο. Το καλό είναι ότι είμαστε μέσα στη μεταγραφική περίοδο. Όταν παίρνεις και βάζεις το Ρόουζ δεξιά, δείχνεις κάτι. Θα μου πεις και για την κάρτα. Οκ, okay, έχει μια λογική. Γιατί τη στιγμή που μπήκε ο Ρόουζ δεξιά, όντως άλλαξε τα δεδομένα. Όμως άλλαξε ο σχηματισμός. Δεν τον είδα τον Σάκητς με 4-2-3-1. Με 4-3-3 τον έβλεπα και τον έκρινα. Το Ρόουζ τον είδα με 4-2-3-1. Άλλοι παίκτες στο κέντρο, άλλοι παίκτες στα στόπερ, πολυπληθέστερη κατάσταση μπροστά, διαφορετική διάταξη. Το αλλάζεις, αλλά το κυριότερο στοιχείο που είχες πλέον στο παιχνίδι σου είναι ότι είχες φορ. Είχες φορ, αλλά παράλληλα είχες και έναν ακόμα παίκτη επιθετικό πίσω από το φορ, τον Μπερτόγλιο. Είχες Φέτφα, Γκάμα, Μπερτόγλιο, Λόπεθ, τέσσερις. Δεν είχες Γκάμα, Φέτφα, Μαντσίνη, γεια σας. Είναι τεράστια η διαφορά στο ένα με το άλλο. Και είναι τεράστια γιατί λέω ότι δεν γίνεται να ξεκινάς με τέτοιο αμυντικογενή προσανατολισμό. Δεν γίνεται.
Πετυχαίνει το γκολ. Πολύ ωραίο το χτύπημα του Φέτφα. Στο φάουλ. Και πλέον αυτό το οποίο κάνουμε είναι να πάμε στο παιχνίδι με τους Ουκρανούς, οι οποίοι είναι πολύ καλή ομάδα. Οκ, okay, το όνομα έχει πλάκα, δεν είναι καμιά υπερδύναμη, παίζουν πρώτη φορά στην Ευρώπη, είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Και αν παρουσιάσεις την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου θα φας 3. Ξυπνήστε λίγο. Με την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου που βγήκαν 3 φορές της Λαμίας και τα πετούν στα Περιστέρια, γιατί είναι της Λαμίας με 20 και 30 και 50 χιλιάρικα συμβόλαια. Τόσα έχουν και οι Ουκρανοί. Αλλά είναι πολύ καλύτερη ως ομάδα. Για να αντιληφθείτε, είναι το επίπεδο του καλού Ατρομήτου, του καλού Αστέρα Τρίπολης. Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης δεν τους περνούσαν με τίποτα. Είναι καλή ομάδα η Ουκρανή. Το ότι δεν την ξέρουμε και ότι έχει αστείο όνομα δεν σημαίνει ότι είναι και αστεία ως ομάδα. Θέλει τεράστια προσοχή. Ο Άρης πολλές φορές έχει αποδείξει ότι είναι καλύτερο να πέσει με την Τότεναμ. Θέλει τεράστια προσοχή την Πέμπτη και ευτυχώς δεν χρειάζεται να τους το πω. Γιατί ξέρουν και αυτοί τι διακυβεύεται στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το ξέρουν όλοι, είναι ευρωπαϊκό το μάτς. Αλλά πρέπει να πάμε τα Λιμπανίσια. Αυτά για την ώρα. Ο Νίκος θα κάνει το σχόλιο του μόλις επιστρέψουμε, γιατί πρέπει να πάμε στο break. Έχει να πει, φαντάζομαι, και αυτό στη γνώμη του για το παιχνίδι της Παρασκευής. Θα πούμε, ναι. Και για την Κόλος θα πούμε. Μπορείς να τη λες κάπως αλλιώς, γιατί... Την Κόλος κοβαλήθηκα. Έτσι, πες την έτσι. Λοιπόν... Μαζί μας. Τα Data Labs. Το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να γίνετε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση σε μυστικά της παραγωγής του καφέ, επαγγελματίας bartender, να κάνετε σεμινάρια στο σέρβις και όλα αυτά εμπιστοποίηση σε λίγες μονομέρες. Αν θέλετε κάτι παραπάνω, παρακολουθήστε σεμινάρια, εξειδίκευσα τουριστικά και πάρετε εφόδια να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού. Τηλέφωνο 2310-22-2962, datalabs.edu.gr ή μπορείτε να επισκεφτείτε τα γραφεία του Datalabs στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι το Regency Casino Θεσσαλονίκη είναι στον τόπο του, στην τοποθεσία του εκεί στα Ανατολικά και σας περιμένει και ανταμείβει όλους όσους το επισκέπτονται για πρώτη φορά. Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα καινούργια μέλη του καζίνου αποκτούν πρόσβαση σε μοναδικά προνόμια και πολλές εκπλήξεις από τις οποίες μπορείτε να υποφεληθείτε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4. Ένα φίλος ρωτάει αν το προπονητικό team έχει αξιολογήσει την κατάσταση με το 4-3-3, γιατί είναι ένα σύστημα, εντάξει, που αρκετά το κουβεντιάσαμε και νομίζω ότι το ψιλοδοκίμαζε κιόλας στην προετοιμασία, Νίκο. Πολύ. Το πολύ δοκίμαζε. Κοίτα, δεν έκανε πολλές φορές τακτική πάνω. Δηλαδή να κάνει κάποιο διπλό, ας πούμε, και να το δούμε. Αλλά... Εδώ να πούμε το εξής. Ναι. Παιδιά, η προετοιμασία όλων των ομάδων, και το είδατε και με τους Παναθηναϊκούς και τους Ατρόμητους κτλ., έχει συμπτυχθεί πάρα πολύ. Δηλαδή εκεί που θα έπρεπε να κάνεις, νομίζω, 10 εβδομάδες είναι το ιδεατό, 8. 10 μαζί και με κομμάτι μέσα σε όλα, όλα, όλα. Ναι, δεν... 8 στην προετοιμασία. Όχι, πολύ έβαλες. 6 με 8, πόσο ήταν. Πολύ έβαλες. Σκέψου 6. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, νομίζω 8 εβδομάδες. Ναι, 8 είναι. Άμα το από το Ιούλιο μέχρι τέλη Αυγούστου, τόσο είναι περίπου. 6 συν 2. 6 εβδομάδες. Ναι. 6 εβδομάδες. Αυτό τώρα φέτος το έκανε 4. Ναι, τώρα ναι. Γιατί τώρα έχει ανέβει 13. Όχι μόνο αυτό. Θέλει να μην ανέβηκε στο Βέρμι. Όχι μόνο αυτό. Το ανέβηκε. Θα πρέπει να κάνεις τη φυσική σου κατάσταση, την τακτική, όλα θα πρέπει να τα βολέψεις σε ένα μήνα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Η κατάσταση είναι καλά η ομάδα, η αλήθεια. Ναι. Και αυτό πιστώνεται και σημαντικά στον γυμναστή Νίκο Μανατίδη. Σε ποιον θέλεις να πιστωθείς, στο Χαριστέα? Καλά, ναι. Ναι, στον γυμναστή θα πιστωθεί. Ή θα χρεωθεί αντίστοιχα. Καλά, εννοείται. Περιπτώσεις, μίλα στο μικρόφωνο σου. Εδώ μιλάω. Επειδή φεύγεις μερικές φορές. Είμαι υπερκινητικός. Ναι. Οι μεν το πρωί λέει βγάλανε. Περίμενε, το 4-3-3. Μετά θα πας στους μεν και στους δε. Τι ναι. Έπαθες, αγόρι μου, πάλι. Το λαιμό μου θέλει. Πάλι το λαιμό σου έχεις εσύ, Νίκο. Αμάρε, Νίκο. Αμάρε, Νίκο. Δεν μπορώ να καταπιώ. Γιατί πίνεις κρύα. Με δυσκολία. Εντάξει.
Λοιπόν, θα μας πεις τώρα, μήπως έχει κανένα κορονοϊό πάλι. Όχι, δεν έχω. Τι είναι αυτή η κινητή μονάδα ιών. Χάλασε τη φωνούλα μου την Παρασκευή, μπορεί. Κανόνες την Πέμπτη να μεταδώσω εγώ. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, σε ρώτησε ο ακροατής για το 4-3-3. Ναι. Το 4-3-3 είναι ένα σύστημα. Ήταν ένα σύστημα. Ήταν ένα σύστημα. Το οποίο θα μπορούσε να παίξει ο Άρης. Λοιπόν, τα έχουμε πει κι άλλη φορά βέβαια. Ο σχεδιασμός του φετινού Άρη έγινε πάνω στο συγκεκριμένο σύστημα. Βέβαια, έχουμε σημειώσει επίσης ότι οι επιλογές που γίνανε δίνουν την ευελιξία στην ομάδα να παίξει και άλλα συστήματα. Είτε 4-2-3-1, είτε 3-5-2, ακόμα να το πάω έτσι πολύ. Λίγο, να το πάω λίγο πιο μακριά. Βασικά, σύστημα που δεν το έχει δοκιμάσει μέχρι στιγμής ο Ένινγκ. Έχει επικεντρωθεί μόνο σε αυτά τα δύο. Και είχαμε πει ότι παράλληλα με το 4-3-3, σου βγει, δεν σου βγει, υπάρχει ως backup λύση και στις δύο περιπτώσεις το 4-2-3-1, το οποίο είδαμε και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Λαμία. Εντάξει, το 4-3-3 είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σύστημα και έχει μια πολύ ιδιαίτερη φιλοσοφία που θέλει χρόνο, θέλει εκπαίδευση, θέλει διδασκαλία και συγκεκριμένους ρόλους για τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, νομίζω ότι και ο Χρύσανθος πρέπει να συμφωνεί πλέον ότι αν ο Άρης είναι να παίξει 4-3-3, που δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε, εγώ δεν το αποκλείω να σου πω την αλήθεια, να το δούμε ξανά σε κάποια φάση. Οπότε η ομάδα θα είναι ίσως πιο έτοιμη για να το παίξει. Νομίζω ότι ειδικά σε παιχνίδια που θες τρεξίματα, που βγαίνεις μπροστά, ανεβάζεις γραμμές σου και αφήνεις χώρους, θες τον Τζέγκο νομίζω στο 6 περισσότερο από ότι τον Ματίγια. Και όπως είπε και ο Χρήστανος νωρίτερα, το συγκεκριμένο σύστημα δεν είναι τόσο για να παίξεις με την Λαμία, και με τη Λαμία κιόλας δεν χρειάζεται να πιέσεις, με τη λογική ότι έτσι αλλιώς η Λαμία και αντίστοιχες ομάδες κάθονται πίσω και σε περιμένουν στην ουσία. Εντάξει, νομίζω ότι, όπως είπε και ο Χρήστανος, ήταν για την ώρα ένα σύστημα. Δεν πιστεύω κάτι, ότι η μόνη μου ένσταση είναι ότι δεν γίνεται όλα αυτά που λέμε πριν το μάτς, δεν τα είπαμε μετά το μάτς. Ναι. Αυτά τώρα για το Ματίγια και τους τρεις χαφ και τα λοιπά, τα είπα πριν το μάτς. Και πώς τα είπα, είδα το Βόλος Άρης. Δεν γίνεται λοιπόν αυτά τα πράγματα να μην τα έχει δει ο προπονητής. Σίγουρα. Προφανώς έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Και κάποια άλλα πράγματα, γιατί πάντα πολλές φορές, να ξέρετε, συμβαίνει αυτό, ότι λέμε εμείς αυτό και βλέπουμε τα προφανή, ας πούμε, αλλά την ίδια στιγμή λέει ναι, αλλά υπήρχε και αυτή η παράμετρος. Ναι, αλλά υπήρχε και αυτή η παράμετρος. Ναι, αλλά έγινε και αυτό στην προπόνηση, ας πούμε, πριν τη βδομάδα. Υπάρχουν και αυτά τα πράγματα μέσα στο κομμάτι. Ωστόσο, αυτό το 4-3-3, φίλε, δεν ταιριάζει στον Άρη. Δεν ταιριάζει, ειδικά όταν παίζει χωρίς φορ. Ναι. Εκεί, εγώ μεγαλύτερο χρέωμα στον Ένινγκ δίνω σε αυτό. Ότι αχρίστευσε εντός εισαγωγικών το 4-3-3 με έναν φορ που δεν είναι φορ. Που δεν έχει τα στοιχεία αυτά που θα αναγκάσει την όλη λειτουργία της Λαμίας να παρασυρθεί από το δικό σου 4-3-3. Και ίσως και με το Ματίγια μπροστά τα στόπερ. Ήταν οι δύο κινήσεις, νομίζω, και γι' αυτό είδαμε αλλαγές και σε αυτές Ματίγια, τις δύο θέσεις. Μα με το Ματίγια μπροστά τα στόπερ, πού θα παίξει ο Ματίγια, παίξει τα τρίχια να πιέζει. Ίσως πιο, να σου πω κάτι. Όντως, ίσως μπορεί να πήγαινε πιο μπροστά ο Ματίγια, με τη Λαμία να ήταν πιο χρήσιμος. Εντάξει, δεν είναι κακό, ξέρεις, να έχεις τρεις καλούς χαφ και να μπορείς να κάνεις και αλλαγές. Γιατί, παράδειγμα, υπάρχουν παιχνίδια και πέρσι. Εντάξει, ο Σάσα κατά γενική ομολογία ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Άρη πέρσι. Υπήρχαν όμως 5-6 παιχνίδια τα οποία δεν βλέπονταν. Εκεί τον βγάζεις, βάζεις το Ματίγια. Δεν γίνεται να παίζουν και όλοι βασικοί. Και αυτό ήταν το μεγάλο σου πρόβλημα πέρσι. Δηλαδή, ο Ματίγια είτε ήταν καλός είτε ήταν κακός, μόλις έλειπε, δεν είχες παίκτη εκεί πέρα. Γιατί ήρθε ο Ντουάρτη, υποτίθεται, για τη θέση. Υποτίθεται. Ναι, τον οποίο τον είδαμε μαγιό χθες, κάτι καπέλα σε μια πισίνα. Πολύ ωραία. Πληρωμένη, έτσι, μια χαρά. Ωραία. Γιατί δεν τον φέρνει εδώ. Πήγε και τα παιδάκια του πρώτη μέρα στο σχολείο σήμερα. Ωραία. Γιατί δεν τους φέρουν εδώ αυτούς. Κάνω μια ερώτηση. Ευχαριστία θα την κάνω. Τέλος ο Παπάζουγλου από τη Λάρισα. Λοιπόν. Εδώ και τρεις ώρες. Ναι, τώρα το. Καλό φόρο. Το πάρω μπροστά. Το βάλω. Λοιπόν. Τι έφυγε. Για το καλύψαμε το 4-3-3 νομίζω. Δεν ξέρω. Καλύψαμε. Θεωρώ δύσκολο θα το δούμε την Πέμπτη. Μα γιατί δεν το βάζεις. Να πάθουν κανένα κεφαλικό τετραπλό. Γιατί δεν το βάζω. Ναι, με 4-3-3. Να δεις τι θα μας κάνουν τα Ουκρανάκια. Όχι. Κοίτα, εγώ για να πω λίγο και την άποψή μου για το παιχνίδι της Παρασκευής. Θεωρώ ότι το πρώτο ημίχρονο μπορεί να κάνει πολύ καλό στον Άρη να το αξιοποιήσει σωστά.
σε πολλά πράγματα και φάνηκε από τις αλλαγές που γίνανε και με πολύ μεγάλη ταχύτητα λόγω Ένικ, κυρίως γιατί τον είχαμε συνηθίσει πέρυσι να παίρνει λίγο το χρόνο του. Κινήθηκε πολύ γρήγορα σε αυτό το κομμάτι και του πιστώνεται θετικά, εννοείται, και σε αυτόν και στους συνεργάτες του. Όπως και η είσοδος του Λόπεθ πολύ γρήγορα στο μάτς, όπου ο Λόπεθ για κάποιους, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ο Λόπεθ δεν κάνει, ο Λόπεθ δεν κάνει. Είναι αυτό που είπε και ο Χρήστος βέβαια πριν. Δεν είναι ότι θα τον βγάλουμε και Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς επειδή έβαλε ένα γκολ 20 λεπτά αφού μπήκε στο παιχνίδι, αλλά να του δώσουμε του παιδιού λίγο χρόνο. Και να περιμένετε και άλλα γκολ από τον Λόπεθ στον αέρα στη συνέχεια. Είναι πολύ καλός με το κεφάλι. Σας το είχαμε πει. Ο Ισπανός. Το έχει αυτό και το είχαν εντοπίσει οι άνθρωποι της ομάδας ότι θα τους βοηθήσει σε αυτόν τον τομέα που δεν το έκανε πέρσι, για παράδειγμα, ο Ιντέγε. Αγωνιζόμενος στην κορυφή της επίθεσης. Το 4-3-3 στα δικά μου μάτια τουλάχιστον είναι ένα σύστημα το οποίο ο Άρης το δουλεύει, αλλά είναι ένα σύστημα στο οποίο ακόμα δεν έχει εμφανίσει την εξέλιξη που σίγουρα θέλει. Βλέποντας λοιπόν το 4-2-3-1 στο δεύτερο ημίχρονο και βλέποντας την ομάδα τουλάχιστον μεσοαμυντικά να είναι πιο compact, δηλαδή να παίζει με δύο half στην ευθεία και να αφήνει τους μεσοπιθετικούς να ασχολούνται καθαρά με το δικό τους κομμάτι, γιατί ο Άρης έσφιξε περισσότερο και με τον Ρόζο όταν πήγε στα δεξιά, που νομίζω ότι εκείνη η θέση του, και με τον Τζέγκο, με τον Σάσα που ήταν στην ευθεία, και φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι το είδαμε όλοι πόσο μπορεί να βοηθήσει ο Αυστραλός ανασταλτικά. Έχει άλλη ένταση, έχει άλλα τρεξίματα όταν πρέπει να τρέξει και να καλύψει χώρους. Νομίζω ότι θα δει πολύ δύσκολα θα ξαναδούμε άμεσο 4-3-3. Με δεδομένη και την αποτελεσματικότητα που έβγαλε το 4-4-2, όχι τόσο πολύ στο τακτικό κομμάτι και στο σετ παιχνίδι, αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο, όπως είπα και πριν, κάνει πιο compact την ομάδα μεσοαμυντικά και φαίνεται ότι οι παίχτες με αυτό το σύστημα αντιλαμβάνονται περισσότερο το ρόλο τους μέσα στο γήπεδο και κυρίως μεσοεπιθετικά. Και με την παρουσία ενός πιο δημιουργικού παίχτη, του Μπερτόγλιο ας πούμε, γιατί είναι από τα πράγματα που έχει πει ο Χρήσανθος την Παρασκευή που ήμασταν μαζί στον αέρα στην Τρόικα και έχει δίκιο, ότι ούτε ο Σάσα είναι δημιουργικός, ούτε ο Τζέγκο είναι δημιουργικός προκειμένου να ανταποκριθούν ακριβώς στον ρόλο που πρέπει να έχει ο εσωτερικός μέσος. Μπορεί να έχουν άλλα χαρακτηριστικά που να ταιριάζουν στη θέση, αλλά είναι και το κομμάτι της δημιουργικότητας. Και φάνηκε αυτό, ας πούμε, με τον Μπερτόγλιο, βασικά. Και με τον Γκάμα, όταν το γύρισε 4-2-3-1. Παναλαμβάνω, όχι ότι έκανε τρελά πράγματα, μεταλλάχθηκες εντελώς, αλλά ήσουν πιο ομάδα, πιο συγκεκριμένος συνολικά και ατομικά μέσα στο γήπεδο. Και γι' αυτό νομίζω ότι ήταν καλό το πρώτο ημίχρονο του αγώνα της περασμένης Παρασκευής, ώστε να αναθεωρήσει και ο προπονητής και οι άνθρωποι της ομάδας γενικότερα για κάποια πράγματα, είτε μιλάμε για σύστημα, είτε μιλάμε για ρόλους προσώπων και για παίκτες βέβαια, εντάξει, όπως ο Λόπεθ, που εντάξει, τον Άρη ξέρουν ότι θέλει ακόμα το χρόνο του, γιατί η λογική που επιλέχθηκε ο Μαντσίνη είναι ότι είναι πιο έτοιμος από τον Λόπεθ και ότι ο Λόπεθ δεν πιστεύαν ότι θα βγάλει το 90 λεπτό. Και είχαν στο μυαλό τους να τον αξιοποιήσουν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ωραία, ρωτάει φίλος, ναι, για ποιο λόγο δεν μπαίνει ο Μαντσίνη εσωτερικός πίσω από το forward Κάζο, γιατί εκεί παίζει κανονικά. Η θέση του Μαντσίνη κανονικά είναι στον άξονα. Ναι, μπορεί να παίξει και στα πλάγια, αλλά μπορεί να παίξει και στον άξονα. Καλή ερώτηση, θα πω εγώ. Καλή ερώτηση. Δηλαδή, αν θέλουν. Δεν έχουν, πρόσεξε, δεν έχουν και ακροατές αυτό που λέγανε. Γιατί δεν ρωτάτε ρε τον προπονητή! Γιατί δεν μπορούμε. Δεν είμαστε συνέντευξη τύπου. Ναι, είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Είναι μια καλή ερώτηση, να σου πω την αλήθεια. Είναι κάτι το οποίο το είχαν στο μυαλό τους, ότι ενδεχομένως και προϋποθέσεις να αξιοποιήσουν το Μαντσίνη συγκεκριμένη θέση. Γιατί ο Μαντσίνη έχει την δυνατότητα να περσάρει. Είναι τεχνίτης ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει δημιουργικός ως εσωτερικός μέσος. Αλλά σίγουρα μπορεί να βοηθήσει στο κομμάτι του pressing και ανασταλτικά ο 24χρονος. Ο Μπερτόγλιο, ας πούμε, δεν μπορεί, ας πούμε, να ανταποκριθεί το ίδιο συγκεκριμένη θέση. Εντάξει, το 4-3-3, επαναλαμβάνω, είναι πολύ ιδιαίτερο σύστημα και θέλει και ιδιαίτερη προσέγγιση, θέλει εκπαίδευση, θέλει διδασκαλία, θέλει χρόνο, εννοείται ότι θέλει χρόνο. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα το δούμε ξανά άμεσα. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, δεν το αποκλείω ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά θεωρώ, σε μια έτσι πρώτη εκτίμηση ενώ στο αγώνα με την Κόλο Σκοβαλίφκα, ότι θα δούμε σε μεγάλο βαθμό, αν όχι στον απόλυτο, τη
την ομάδα που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της περασμένης Παρασκευής. Ενδεχομένως με 1-2 διαφοροποιήσεις. Το πολύ, όχι παραπάνω. Αυτό. Σαν ένα σχόλιο για το παιχνίδι της Παρασκευής. Ωραία, και πάμε τις Πέμπτης. Δεν πάμε στις Πέμπτης, δεν θα πάμε στα μηνύματα. Όχι. Δεν θες να πάμε στα μηνύματα. Ναι, δεν πάνε στα μηνύματα. Όχι, θα πάμε στις Πέμπτης. Πάμε στο παιχνίδι της Πέμπτης. Τους είδες καθόλου? Δεν τους είδες. Σίγουρα τους χάζεψες λίγο, πιστεύω. Τα στιγμιότυπα είδα. Είναι μια ομάδα που θέλει προσοχή. Ο σοβαρός Άρης δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Ο σοβαρός Άρης, επαναλαμβάνω. Εντάξει, γιατί ο Άρης δεν ήταν τόσο σοβαρό όσο μπορεί να είναι. Τουλάχιστον στο πρώτο μήχρονο του αγώνα της περασμένης Παρασκευής. Μια ομάδα που είναι ελαφρώς πιο έτοιμη από σένα. Εντάξει, έχει ένα παραπάνω επίσημο μάτς. Την ήττα από τη Σαχτάρ στην πρεμιέρα του Ουκρανικού Πρωταθλήματος. Μια ομάδα που χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα του παιχνιδιού της. Είτε μιλάμε για τρεξίματα, είτε μιλάμε για ταχύτητα λήψης αποφάσεων, ταχύτητα κυκλοφορίας της μπάλας. Μια ομάδα που βγάζει σε κάποια σημεία του παιχνιδιού της αυτοματισμούς, προσπαθεί να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Είναι μια ομάδα την οποία ο Άρης θα πρέπει να την προσεγγίσει και να την αντιμετωπίσει με σεβασμό και όχι με βάση του λογοπαίγνιου που κρύβει το όνομά της και το οποίο έχει απασχολήσει περισσότερο, θα λέγαμε, το αγωνιστικό κομμάτι της Κόλλος Κοβαλίφκα το προηγούμενο διάστημα. Αυτό το εφτάρι που λένε, αυτός ο Λισένκο, ωραίος ποδοσφαιριστής, είναι πολύ συμμετοχικός στο επιθετικό παιχνίδι της Κόλλος, πέτυχε και 2 γκολ νομίζω το περασμένο Σάββατο, και μέσα στην περιοχή μπορεί να αγωνιστεί και ως καθαρός φορ, μπορεί να αγωνιστεί και σε όλες τις θέσεις γύρω από το φορ περιφερειακά, δηλαδή είτε ως winger είτε ως επιτελικός μέσος. Έχει καλά στοιχεία, εγώ τουλάχιστον αυτό ξεχώρισα που τους χάζεψα λίγο και οι άνθρωποι της ομάδας που ξεχώρισαν το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Υπάρχει όμως η άποψη μέσα στον Άρη ότι με σοβαρή εικόνα δεν θα έχεις πρόβλημα να περάσεις την ερχόμενη Πέμπτη και να κάνεις το βήμα για να πας μετά από μια εβδομάδα στην Κροατία και να αντιμετωπίσεις τη Ριέκα. Αυτό υπάρχει σαν άποψη για τους Ουκρανούς, οι οποίοι παίζουν πρώτη φορά στην Ευρώπη. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίξει ρόλο, είτε θετικά είτε αρνητικά στη δική τους περίπτωση. Ιστορικό χαρακτηρίζουν το παιχνίδι της Πέμπτης με τον Άρη στο Βιγελίδη σε μια ανάρτηση που κάνανε σήμερα. Έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Εντάξει, ναι, σίγουρα θα τους πορώσει, να το πω έτσι εισαγωγικά. Απ' την άλλη, τώρα δεν ξέρω αν θα τους γεμίσει με άγχος, αν θα υπάρχει απειρία, αυτό που λέμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, και λειτουργήσει αυτό υπέρ του Άρη. Αλλά επαναλαμβάνω ότι θέλουν προσοχή. Το μάτς δεν θα είναι εύκολο. Δεν παίζεις με κάποιο χωριό, βασικά με κάποιο χωριό από την Ουκρανία παίζεις, ναι, αλλά δεν παίζεις με κάποια ομάδα ναι, τόσο χαμηλού επίπεδο. Έχω κάνει ρεπορτάζ για την περιοχή, επειδή τυχαίνει να έχω μια γνωριμή από τη συγκεκριμένη χώρα. Τι? Έχω μια γνωριμή από τη συγκεκριμένη χώρα και έκανα λίγο ρεπορτάζ για το χωριό. Τι? Τι γίνεται αυτό? Τι έκλεισατε? Αυτή τη γνωριμία τη ρώτησε για το χωριό της Κόλλος Κοβαλίβκα? Ναι. Ή για την Κόλλος μόνο? Δεν έχει καμία σχέση. Τι? Δεν έχει καμία σχέση. Το αυτό που έκανε το δάχτυλο, τι ήταν? τι έκανε, δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο εσύ αφήνει να εννοηθεί. Κάτι γνωστέ είχα και εγώ κάποτε, γι' αυτό σου λέω. Με ενημέρωση για το χωριό, λοιπόν. Ναι. Θέλει, παιδιά, το μάτς πολύ, πολύ προσοχή. Και μην θεωρήσουμε ότι η πρόκληση είναι τελειωμένη, γιατί εμένα, ας πούμε, στο ακυρωθέν γκολ της Λαμίας, που δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί συνεχίζουν να φωνάζουν ακόμα ορισμένοι, μου θύμισε λίγο το μάτς με τη Σλάβεν Μπέλουπο. Θύμισε λίγο η συγκεκριμένη φάση. Η ίδια είναι. Είναι σχεδόν η ίδια φάση, ναι, ναι, ναι. Θέλει προσοχή. Πώς ακριβώς το κάνει και ο Λόπεθ? Και πολύ. Σκέφτεσαι, πρόσθεσαι τι είναι η μοίρα. Δες τώρα. Σκέφτεσαι ο Λόπεθ, αντί να βάλει τον γκολ που έγινε και γύρισε το κλίμα. Με όλη αυτή την γκρίνια και τη μύρλα, γι' αυτό έγινε. Να το βάζεις σε εμάς. Και να τα μείνει 2. Και να έχανες. Λόπεθ στην άλλη αιστεία τα βάζει. Αντιλαμβάνεσαι, θα γινότανε. Πολύ τον περιμένα στη γωνία, ρε φίλε, σαν τον Λόπεθ τώρα. Εντάξει, είναι δεδομένο. Γιατί να τον περιμένω, ρε φίλε, στη γωνία, εχθροί είναι? Γιατί τον είδαμε 140 λεπτά σε φιλικά παιχνίδια και βγάλουμε συμπέρασμα ότι δεν κάνει. Γι' αυτό. Είναι εχθροί όμως. Και εγώ γιατί να πηγαίνω με την αμπαλοσύνη αυτών και την μύρλα και την γκρίνια και την πίεση στην ομάδα όλων αυτών? Εύκολα διακρίνεται η καλοπροαίρετη κριτική, σαν αυτή που κάνω εγώ για το Ματίγια, ας πούμε. Από την κακοπροαίρετη. Στημένη. Όχι, στημένη. Η καλοπροαίρετη είναι αυτή που είπα εγώ. Που τον κράζω όταν πρέπει
και δεν τον κράζω όταν δεν πρέπει. Εσύ τον κράζει μονίμω. Δεν τον κράζει μονίμω. Το πω. Πες του. Ξέχασα, είδα προχθές Γκάμα και Σόουζα στον δρόμο. Ναι. Έχω και ρεπορτάζ από Ούγκο. Τι πάτε και ψάχνετε αμυντικό. Πάρτε τον Ούγκο. Μια χαρά δουλειά θα κάνει. Λοιπόν, τον πολεμάτε κάποιοι. Θα τα πω όλα όμως. Τους είδες μαζί. Τους είδα μαζί με το σκυλάκι και τα λοιπά. Τον Κούτσι. Και ξέχασα να πω στον Ούγκο να πει στο Ματίγιο ότι τον πολεμάς. Κάτσε να το πω. Κάτσε. Θα πάρω τον τέτοιον, τον ψηλό. Δεν ξέρει. Τον Άβαρε, πώς το λένε. Μπορεί να ακούει και να το μεταφράζουν. Τον Σάγκη. Μπορεί να διαβάζει. Ο Σάγκη το μεταξύ συγκεκριμένη φάση, ωραία έξοδο κάνει. Ναι, ήταν λίγο κακή. Λίγο. Ήταν λίγο κακή συγκεκριμένη, ναι. Εντάξει, πού πάει εκεί, βέβαια την άλλη. Και εσύ, ρε Λόπεθ, πώς την κάνεις την κεφαλιά έτσι προς τα πίσω. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι η μπάλα, αρχίζει να δείτε. Εδώ ποδόσφαιρο. Δεν είδες τι έχασε ο Άκπο. Ναι, όντως. Δηλαδή. Πού να το χάνω, Λόπεθ, αυτό. Αυτό σκέφτηκα και εγώ το παιδί. Άμα το έχανε αυτό ο Λόπεθ, τι θα τον λέγανε. Χειρότερα και από τον άβαζε αυτόν τον γκολ. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, για πες τα μηνύματα, γιατί έχουμε δύο λεπτά ο και να τσέξει. Ο 6944 ημέν το πρωί λέει βγάλαν τον Πανουριά να πει για την Μπούκα. Οι δε γράφουν πόσο βάρινε το κλίμα με Ένινγκ φέτος, αρχίσαμε νωρίς. Ποιο, τι βάρινε το κλίμα. Θα σου πω στο διάλειμμα. Θα σου πω στο διάλειμμα. 6938, μια εφημερίδα των Αθηνών γράφει ότι έχει βαρύνει το κλίμα. Α, το Sport Time. Okay. Ναι, που γράφει χθες, έγραφε φεύγει ο Φετβατζίδης. Ο οποίος έρχεται ο μάνατζερ του για να μιλήσει για επέκταση. Και του σας. Και του σας. Του σας το γράψαμε Τετάρτη. Τετάρτη. Κύριος Κορνασίνη. Το είπε ο Χάρης Θέας, το επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Ολαμπαοτάρη στο γέλο. Και τι εμείς λέμε και την πηγή, γιατί ίσα ίσα με τα παιδιά μας ενώνουν πράγματα. Έτσι και δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Και καλή αρχή κιόλας. Και καλή αρχή και συνέχεια συχνότητα. Και καλή επιτυχία να έχουν και μακάρι να υπάρχουν πολλές αριανές φωνές. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά την ίδια στιγμή για κάποιους το ζητούμενο είναι ακριβώς αυτό. Να μην υπάρχουν αριανές φωνές. Να μην ακούγεται η φωνή του Άρη και να μπορούν να μπουρδολογούν διάφοροι. Ο Πανουριάς που βγήκε στο ραδιόφωνο τον έβγαλες φυσικά για να κράξει και είπε δεν ήμουν εκεί, λέει. Το γραφείο τίποτα έγραψε. Δηλαδή αυτό είναι η μέγιστη ξεφτύλα. Εγώ σαν φίλαθλος, λέει. Εσύ βέβαια πήρες τηλέφωνο. Σαν φίλαθλος, ναι. Εσύ που βέβαια το έβαλες με πηχαίους τίτλους και τα λοιπά, τώρα δεν πήρες. Συγγνώμη. Είναι σαν να λέω Καρυπίδης. Οι συνάδελφοι που τα γράψαν στα blog τους για τα όσα παίχτηκαν και τα λοιπά. Και μάλιστα και παιδιά που έχω σε εκτίμηση. Που παίχτηκε, λέει, έργο γυρίστηκε και θα πρέπει να τιμωρούνται όσοι τα κάνουν. Να τιμωρούνται. Τι! Και παρατηρητής μες στο κόλπο ήταν. Ποιο κόλπο. Το μόνο που θα μπορούσε να πει είναι που κατέβει ο Καρυπίδης κάτω, αλλά πήγε στο δικό μας. Αλλά πήγε στο δικό μας. Όχι στον άλλον. Καταγγείλει ο Ένινγκ. Λοιπόν, πέρα της αλλαγής συστήματος, θα πούμε ότι ο Γκάνεα λέει έπαιξε με πρόβλημα στο φρονιμίτη, ενώ ο Σάκης μέχρι μια μέρα πριν ήταν εξαρτημένο. Είχε πυρετό ο Γκάνεα, είχε δέκατα. Ο Σάκης είχε πυρετό, δεν είχε πυρετό την ημέρα του μάτς. Ο Σάκης είχε πυρετό τις προηγούμενες δύο μέρες. Αλλά ήταν καλά, ένιωθε καλά την ημέρα του παιχνιδιού. Ο Γκάνεα είχε δέκατα. Ναι. Και πώς έπαιξε. Τον κάναν τεστ, λέει. Ένα αρνητικό είχε βγει, οκ, εντάξει. Τα τσεκάραν αυτά. Δεν παίρνουν ρίσκα. Απλά είχε λίγο πυρετό το παιδί. Οκ. Και έκανε και τη μοναδική σου. Αυτό δεν μας το είπε στον πρώτο. Και του Σάκης δεν είχε πειρατό. Δεν μας το είπε, του ξεφώνιζα χωρίς λόγο τότε. Όχι, είχε πειρατό. Το 7 του Παναθηναϊκού, ποιος είναι ο Χατζηγιοβάνης. Αχ, όχι. Εμένα ο Καρλίτσος μου αρέσει. Σ' αρέσει ο Καρλίτσος, 600.000 παίρνει. Καλός παίκτης είναι, εντάξει. Αλλά μας φάγαν τα σηκώτια. Παναθηναϊκός ξαφνικά που βρήκε και τόσα λεφτά. Πάρε το τέτοιο όμως. Έχασε, πρόσεξε, έχασε πολλές ευκαιρίες. Και? Εντάξει. Έχασε. Έχασε πολλές. Τελειώσαμε. Έχασε. Έχασε. Ναι. Έχασε. Ωραία. Τι πολλές ευκαιρίες. Εγώ είδα όλο το δεύτερο ημίχρονο. Είχε φάση, έκανε έργα, αλλά ήταν λίγο άτυχος. Και ο Παπαδόπουλος έβγαλε αρκετά. Και είναι πέναλτι. Το για να το δω. Καρλίτος, είναι offside. Offside. Ναι. Γι' αυτό δεν το έδωσε. Ναι, είναι πέναλτι, αλλά νωρίτερα υπάρχει. Έχει προηγηθεί offside. Γι' αυτό δεν το έδωσε. Ο Καρλίτος πιθανότατα από την Τρίπολη στην Αθήνα θα γύρισε σίγουρα βασικά και πιθανότατα με Ανθουλάκη Smart Trans. Α. Από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών. Γύρισαν. Λοιπόν, ο Χάβι Ρόκα παρακολουθούσε συνεχώς την πορεία του φορτίου από την Τρίπολη στην Αθήνα με νέες τεχνολογίες ασφάλιση, συνεχή παρακολούθηση φορτίου και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τηλέφωνο 2310-75-30-24 ανθουλάκης.ltd.gr και φυσικά έπιπλα Μαρμαρίδης που είναι και αυτά μαζί μας σημερινή εκπομπή, κατασκευασμένα αποκλειστικά για εσάς. Σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, το Βέλεθ, να ξεκουραστεί. Μέτρα και στα χρώματα τα οποία επιθυμείτε, ρε το Φραν. Φραν, τι έγινε, ρε. Φραν. Τι έγινε, γκάπ! Στο Κάρβος Ριέρα! Πέρυσι ο Παλί έπαιξε με τον Άρη στην Τρίπολη. Τσακ! Είχε βάλει και γκολ. Είχε βάλει και γκολ. Άρη. Ο Φραν. Φέτος δύσκολα ήσουν. Τι έγινε όμως τώρα, οι παίκτες όλοι του Παναθηναϊκού μας πήρατε όλους τους παίκτες. Φέτφα, Κι, Κόρχουτ, Γκάμα.
Φίλοι μου στο Sport Time έχουν δεφεύγει ο Φέτφα. Ας φέρει 2 εκατομμύρια να φύγει. Αλλά να δημιουργήσουμε ένταση στην ομάδα μέσα. Με έναν νέο στο τέλος και... Πολύ πιθανό. Και μετά φεύγει ο Φέτφα. Για όσους είδαν το παιχνίδι, δεν ξέρω για πόση ώρα έδειξε η τηλεόραση την αλλαγή του Φετφατζίδη. Είμαι βέβαιος ότι αν έκανε τίποτα αρνητικό, το σχολιάζανε. Έχεις δει τον τρόπο με τον οποίο στην αλλαγή του συμπεριφέρεται? Και χειροκροτεί. Χειροκροτεί παρατεταμένα για 4-5 δευτερόλεπτα. Δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας του. Και όταν βγαίνει, το ξανακάνει. Το κάνει με την ψυχή του δηλαδή. Είναι... Και το λέμε γιατί αυτό το παιδί, όντως το ξεκίνημα, ήταν λίγο βαρύς. Και πνευματικά και σωματικά. Εντάξει, ναι. Δεν είναι όμως χαζός ο Χαριστέας, ίσα ίσα. Δεν είναι τυχαίο ότι πήγε και τούτο στο Περιβραχιόνιο. Είναι ο αρχηγός σου πλέον. Ο πρώτος αρχηγός κιόλας. Δεν είναι τυχαίο. Όλα θέλουν μια τακτική. Πέρσι ήταν λίγο η ομάδα στο ό,τι να είναι. Και τον ψήνεις παράλληλα κιόλας με το Περιβραχιόνιο λίγο παραπάνω. Σε αυτούς τους παίκτες αυτά μέτρα παραπάνω. Ναι. Απλά, Φέτφα, αγόρι μου, είσαι ο Φετφατζίδης. Είσαι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στη θέση σου Έλληνας παίκτης. Στην Ελλάδα. Ευάλτο. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να κάνεις τέτοια ενέργεια. Ευάλτο. Να κλέβεις την μπάλα, να βγαίνεις μόνος σου απέναντι. Έτσι μπατή. Από τον Εμπασί. Ναι. Και να κάνεις πλασέ τσαλτίδι. Έτσι μπατή. Ή μη το. Παίρνα τον. Τι πας να πλασάρεις. Παίρνα τον. Τους περνάς όλους 5 φορές. 5 φορές τους περνάς όλους. 5. Όχι μία, 5. Μπορεί να πας, τον ξαπεράσεις, Παίρνα τον, τι κάνεις πλασέρα, αγόρι μου, εκεί πέρα. Με το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη του στην Ουκρανία, Νίκο, έχει καλά κορίτσια. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και θα επιστρέψουμε. Συγγνώμη, πού δεν έχει καλά κορίτσια? Με το τελικό κομμάτι της σημερινής. Δεν έχει καλά κορίτσια εκεί που δεν ξέρετε να ψάξετε. Καθαρό επιθετικό φάουλ της Λαμίας. Ακόμα κι αν έχει χτυπήσει μπάλα στο χέρι του Τζέκο που λένε. Εκεί που έχει σηκώσει την ποδάρα του ο αντίπαλος. Και τον βρίσκει κιόλας. Και ενώ έχεις δώσει και ανύπαρκτο πέναλτι στην αρχή. Άντε από εδώ μωρέ τώρα μωρέ. Μπρούνο Γκάμα. Κάμισα να θα που φοράει. Τον είδα πάνε για να... Μιλούσα εκεί 5 λεπτά με τον Ούγκο, ξέρεις, στο δρόμο, ρε. Στη Μητροπόλο, σου είδα. My friend. Μιλούσα με τον Ούγκο, γιατί είμαι και λίγο τάγαρος ο Γκάμα με τα αγγλικά. Πόσα παιδάκια ήρθαν, φίλε, εκείνη τη στιγμή. Φωτογραφία, ε. 2-3 λεπτά, πόση ώρα μιλήσαμε. Τι κάνεις, καλά, που είσαι κτλ. Πόσα παιδάκια φωτογραφία. Με τον Ούγκο ή με τον Γκάμα? Με τον Γκάμα. Με τον Ούγκο μιλούσα εγώ. Ναι. Μπερτόγλι το φοβήθηκε λίγο. Λέει το βρω καλά. Το φοβήθηκε λίγο και το βαρύ λίγο αδύνατα. Ναι, ναι, ναι. Αργά. Αδύναμα, όχι αδύνατα. Αργά και βασανιστικά. Αλλά δεν σπάσα που κάνει, φίλε. Κατευθείαν. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εδώ λίγο. Διστάζει λίγο. Διστάζει, δεν το κάνει καλά. Άντε να την πετάξει αυτό που θα πάει. Το γήπεδο έτσι είναι. Το γήπεδο ή διακοπή θέλει να δέχουμε ακόμα. Πότε είναι η διακοπή? Μετά την τρίτη αγωνιστική. Και μετά την τρίτη αγωνιστική είναι η διακοπή. Δηλαδή ένα μάτς θα τρέχει και ένα το playoff. Θέλει το χρόνο. Ένα το playoff του Europa League και ένα πα για ένα. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Θέλει το χρόνο του. Και πάλι βέβαια. Νόβα 2 το δεν είναι μεγάλο το χρόνο, παιδιά. Σήμερα θα προσπαθήσουμε ίσως και μέσα στην εβδομάδα έχουμε και κάποιον πιο εξειδικευμένο όσον αφορά το θέμα του χόρτου. Για να μας μιλήσει το συγκεκριμένο θέμα. Και για την μια χαρά ήταν, φίλε, το χόρτο τέλειο Ιουλίου. Τι έγινε πάλι? Και αυτό χωρίς να είναι δικαιολογία, γιατί η Κυλαμία σε αυτό το γήπεδο έπαιζε. Να ξέρετε ότι και αυτό παίζει το ρόλο του για ομάδες όπως είναι ο Άρης, έτσι. Είναι ομάδες που προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο κιόλας. Επαναλαμβάνω, δεν το πλασάρω ως δικαιολογία, αλλά σίγουρα και αυτό παίζει το ρόλο του. Δεν είναι το χαλί το οποίο βλέπαμε πέρσι. Ναι. Είναι πολύ. Δεν θα αλλάξω τον τόνο, όχι. Είναι πολύ διαφορετική η κατάστασή του την. Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, αλλά στο διάστημα της διακοπής θα γίνει μια δουλειά. Γιατί τώρα βλέπετε ότι δεν προλαβαίνει να γίνει κάποια παρέμβαση. Παίζει την Πέμπτη. Την Κυριακή πα στο Βόλο και την άλλη εβδομάδα παίζει με τον Μπας Γιάννα. Δεν υπάρχει ο χρόνο. Αυτές τις δύο εβδομάδες δεν γινόταν. Και πριν τον Μπας Γιάννα μπορεί να κάνει και ταξίδι στην Κροατία. Ωραία. Τι μας ενοχλεί αυτό? Εντάξει. Το ταξίδι στην Κροατία.
Για απλά, το αναφέρω. Ας το κλείνεις τώρα, φίλε. Ας έπαιζες με τον Μπάς Γιάννα στο Καφτατζόγλιο. Και κλεισμένον έχεις είναι. Έχεις πάει τελευταία στο Καφτατζόγλιο. Ας έπαιζες αλλού και κλεισμένον είναι. Πού να παίξεις. Τι, στην Τούμπα. Τι. Τι που να παίξεις, ρε φίλε. Σε άλλο γήπεδο. Βασικά να ρωτήσουμε ποιο γήπεδο έχει δηλώσει ο Άρης δεύτερη έδρα. Γιατί όλες οι ομάδες δηλώνουν μια δεύτερη έδρα. Καφτατζόγλιο. Πιστεύεις ότι το έχει δηλώσει. Ποιο να έχει δηλώσει. Είναι σε κατάσταση το Καφτατζόγλιο, πιστεύεις, για να παιχτεί αγώνας. Όχι. Τότε. Το χόρτο. Καλύτερα να το χόρτο είναι ωραίο. Στον Αχιλέα Περέας να έρθουν. Το χόρτο είναι. Στο Παονέ. Αυτόν δίνει 4 εκατομμύρια η Μπεσίκτας. Εντάξει, ο ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Το παιδάκι από πίσω, όλα τα λεφτά. Τρομερά πράγματα. Ωραίος τερματάς. Το έβγαλε, ωραία. Λοιπόν. Ναι. Πες. Καταρχήν πες λίγο για μπούμπουρες και τα λοιπά. Ότι δεν υπάρχει θέμα, ρε. Το θέμα είναι να τι ξέρετε. Τι πράγμα είναι αυτό. Πέρα, με το ζόρι να τρελαίνει τον κόσμο. Fake news, γιατί είδα πολλούς το δημοσιεύσανε. Δεν ξέρω αν είναι fake news. Μπορεί να έχει ο συνάδελφος μια πληροφορία. Οκ. Okay. Δεν υπάρχει θέμα όμως. Και κακώς τρελαίνουμε τον κόσμο. Είναι αμαρτία αυτό που λες και εσύ να τρελαίνεται ο κόσμος. Να βλέπει και σε δύσκολους καιρούς και όλες για τον Μπασκετικό Άρη ένα δημοσίευμα που δίνει ελπίδα και μεγάλη ελπίδα. Δημιουργείς προσδοκία, ρε φίλε. Προσδοκίες και μετά να την παίρνεις πίσω. Δεν υπάρχει κανένα θέμα μπούμπουρα. Δηλαδή και εγώ, μην νομίζετε, κατευθείαν όταν το είδα, πήρα τηλέφωνο τον Αντώνη τον Κάτζιο, ο οποίος ειδικεύεται από τους πιο έμπειρους ρεπορτάζ του Μπασκετικού Άρη, τα ξέρει αυτά απ' έξω και ανακατοτά. Δεν υπάρχει θέμα μπούμπουρα. Δεν θα σας μεταφέρουμε ρεπορτάζ που είναι. Είναι ρεπορτάζ του Αντώνη. Και είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει θέμα μπούμπουρα. Και να ξέρετε ότι η επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές γενικότερα υπάρχει. Δηλαδή μπορεί να σηκώσει να πάρει το τηλέφωνο να πάρει τον άλλον. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα μπούμπουρα. Στον Άρη. Η ομάδα πορεύεται με τις δικές της δυνάμεις, με όποια μέσα διαθέτει, με όποια χρήματα διαθέτει, με τους ανθρώπους που είναι γύρω της, με τον κόσμο που και αυτός θα βρει, θα προκύψουν και συνέχεια τρόποι για να στηρίξει την προσπάθεια γενικότερα. Αλλά μην δίνουμε τώρα ψεύτικες ελπίδες στον κόσμο, είναι αμαρτία από το Θεό. Στη φάση που βρίσκεται. Μπορεί να έχει βρει το πακούμπι του Αριανός στον ποδοσφαιρικό Άρη για τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα μπάσκετ, αλλά τώρα μην. Για το φίλο τον Δημήτρη που μου λέει ότι είναι offside τον Ιάσε στην αρχή της φάσης. Παιδιά, να μην γινόμαστε σαν άλλες ομάδες. Να ξέρουμε τους κανονισμούς και να λέμε και την αλήθεια. Γιατί εγώ ακούω πάρα πολλές φορές που ευνοούνται και οι συμπολίτες και διάφοροι άλλοι και ανακαλύπτουν offside, πέναλτι ή οτιδήποτε άλλο. Offside δεν υπάρχει, γιατί πάρα πολύ απλά από τη στιγμή που ο Λόπεθ κάνει την κεφαλιά, αλλάζει φάση. Το ότι είναι στην αρχή της φάσης offside ο Μαυρουκός από τη στιγμή που κάνει την κεφαλιά και πάει στο δοκάρι η μπάλα, αλλάζει η φάση. Δεν είναι offside. Η μόνη περίπτωση να είναι offside, αλλά και αυτό τώρα που λέω είναι πολύ δύσκολο, είναι επειδή οι δύο παίκτες του Άρη, ο Λόπεθ και ο τρίτος, ποιος είναι, όχι ο Τζέκο, ο άλλος, ποιος είναι ο Ντάτκοβιτς, ποιος είναι ο άλλος ο παίκτης που είναι εκεί πάνω στη γραμμή. Οι δύο παίκτες του Άρη λοιπόν αυτοί είναι μέσα στην εστία και ο Κουέστα δεν είναι εκεί, είναι μπροστά από τον Λόπεθ. Είναι μήπως τον πιάνει ο κανονισμός στην εξέλιξη δηλαδή της φάσης, από τη στιγμή που αλλάζει η φάση, που χτυπάει η μπάλα στο δοκάρι, αν είναι offside στην εξέλιξη της φάσης, γιατί υπάρχει μόνο ένας παίκτης. Ο Τζέκο. Κατάλαβα τι λέω. Ο κανονισμός πρέπει να έχεις δύο ποδοσφαιριστές για να μην είσαι offside, αν λείπει ο τερματοφυλάκας από την εστία. Ναι. Αυτός. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο. Και χρειάζονται γραμμές και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Δηλαδή να μην πατάει τη γραμμή, ας πούμε, ο παίκτης, ο Λόπεθ, ας πούμε, κάτι τέτοια πράγματα χρειάζονται. Αλλά φαίνεται καθαρά, νομίζω ότι είναι μέσα στην εστία και οι δύο, δηλαδή δεν ακουμπάνε τη γραμμή. Άρα θεωρούνται εκτός παιχνιδιού, εκτός γραμμής. Εκεί μόνο αν υπάρχει. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει επιθετικό φάουλ, γιατί να λέμε όλα τα υπόλοιπα. Σηκώνει το. Δεν το πάει κάτω το κεφάλι του ο Τζέκο. Είναι στο ύψος του κεφαλιού του. Είναι ο τέτοιος, πώς το λέγανε το, με τις γονάτιες που κάναμε, βλέπαμε το παιχνίδι που παίζαμε παλιά. Double Dragon. Το θυμάστε το Double Dragon? Δεν τα ξέρεις αυτά. Εμείς σαραντάριδες. Double Dragon παίζει ο Νιάσε. Ναι, ρε φίλε. Κάναν αγωνιές και γονατιές. Και κάναν νιά. Τρία συνεχόμενα. Τρία, πάρ' τον κάτω. Τώρα, όσοι είπα Double Dragon οι σαραντάριδες, το ξέρουν. Μην τρώτε την προσπάθεια κάποιον να βγάλουν τον Άρη ευνοημένο με τη Λαμία. Βγαίνει ο,
βγάζει τον Πανουριά ο άλλος για να κράξει και κάνει κυβίστηση. Είναι μια άλλη κουβέντα που όταν θα έρθει η ώρα που ο Άρης δεν ευνοήθηκε, αλλά όταν θα ευνοηθούν αυτοί θα είναι καθαρά όλοι. Μα δε σε φίλε, τις φωνές της Λαμίας πρώτο θέμα, τις φωνές της Λάρισσας. Τελευταίο. Στις Λαρίσσες στο ποτάμι που το λένε ποινίο, πνίγηκαν. Πάρε τον Κούγια λίγο. Έχει βγάλει μια ωραία ανακοίνωση σήμερα στο περιτρία το πρωί. Πολύ του The Point. Έχει και μια ωραία ξεκάθαρη ειρωνία, βέβαια, εντάξει, η οποία είναι πολύ σωστή, διότι βλέπουμε και χθες είχε και προχθές είχε σε θέατρα, σε ανοιχτούς χώρους, μαζεύονται 3-4-5 χιλιάδες για να ακούσουν το Φραγκούλι, να ακούσουν τα Τάσσα, το Δωρίδιο κτλ. Και στα γήπεδα ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει οριστικά θα επιστρέψει ο κόσμος. Το Φραγκούλι. Κάπου τραγουδούσε και αυτό. Νέσουμ Ντόρμα. Λοιπόν, στα γήπεδα όμως ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει θα γυρίσει ο κόσμος και μιλάμε για κοροϊδία τώρα, έτσι. Βλέπουμε σε άλλα πρωταθλήματα να έχει έστω λίγους 2-3-4-5 χιλιάδες και στην Ελλάδα γίνονται συναυλίες σε ανοιχτούς χώρους για 4-5 χιλιάδες άτομα. Τα μαγαζιά δουλεύουν κανονικά, ναι, μέχρι τις 12. Όλα λειτουργούν κανονικά πλέον στην Ελλάδα, μόνο τα γήπεδα δεν λειτουργούν κανονικά. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό σκέλος, δηλαδή το να έχουν εκεί πάει κάποια έσοδα, έστω από έναν συγκεκριμένο αριθμό εισιτήριων, είναι και η εικόνα του προϊόντος. Συνεχίζουμε και παίζουμε μπάλα σε άδεια γήπεδα. Σε μια προσπάθεια να φτιάξουμε και λίγο το προϊόν. Το να λέμε λοιπόν ότι ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι ενώ όλα τα υπόλοιπα λειτουργούν κανονικά είναι κοροϊδία. Έτσι είναι. Θα δούμε. Ελπίζω και ευελπιστώ ότι εντός των ημερών θα βγει αυτή η περιβόητη απόφαση. Με τα Γιάννα πρέπει να έχει κόσμο. Ακούγεται ότι τρίτη αγωνιστική μπορεί και να έχει. Ίσως μπορεί να το περάσουν και την τρίτη, να το πάνε στην τέταρτη, ξέρω εγώ, αλλά πρέπει να έχει. Γιατί είναι όλα αυτά τα οποία περιέγραψε και εσύ λίγο πριν. Γυρά και ταξιδοφόλο. Τι? Ταξιδοφόλο γύρω. Φυσικά. Φυσικά. Που νωρίς νωρίς, έτσι. 12 η ώρα. Τι 12 η ώρα. Από νωρίς πρέπει να έρθείτε. Το Σάββατο θα είμαι. Μην σου πω την Παρασκευή. Καλή ιδέα το Σάββατο. Και μείνω Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Κάτσε να το προτείνω στα άλλα μέλη της αποστολής. Σάββατο βράδυ. Πολύ καλό, πιστεύω. Πολύ καλό. Θα εξεταστεί. Καλή ιδέα. Αλλά και Κυριακή πολύ, εντάξει. Νωρίς. Εγώ θα έρθω με τη γυναίκα μου, όχι με το Στράτζαλη και τον Παντελίδη. Μια χαρά. Τι. Άμα να πάτε το Σάββατο βράδυ, πείτε μου να μην την πάρω. Μην είστε τέτοιοι τώρα, δηλαδή. Μην είστε αλήτες. Ναι. Άμα να πάμε να πάμε αντροπαρέα, να πάμε αντροπαρέα. Τσίπουρα και τέτοια. Κατερίνα. Ναι. Να τι είναι πω, αυτά τώρα. Να σου πω, δεν γίνεται. Γιατί... Αυτές οι φίλες που είπες. Ντροπή. Να μας πούνε κατασκοπία. Α, θα έχει τελειώσει. Να μας πούνε για την τέτοια. Για ποια. Για την Κροατία. Για την Κροατία. Πιστεύω θα περάσει ωραία στο σπίτι. Στη Ρίγα χθες. Δεν θα πας. Πού? Στη Ρίγα. Πάω. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν. Λοιπόν, κλείνουμε για να πάρει και λίγο χρόνο παραπάνω η επόμενη εκπομπή. Γιατί κανένα μισάρο θα κρατήσει. Α. Αφού θα έρθει 7 η ώρα ωραία. Ο Ζόρζε Ζέζου. Ποιο? Ο Στέργιος. Ο θριαβευτής. Θριαβευτής. Ο Ζέζους. Ο Ζέζους. Ο 1-4. Ευχαριστούμε τα Data Labs που ήταν μαζί μας και η σημερινή εκπομπή 2-3-10-22-29-62 datalabs.edu.gr. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά από τις 5. Μέχρι τότε, να είστε καλά, καλή συνέχεια.